της. Ο φίλος το καλό όμως του Γιώργου του Κατσαούνη, ο Βασίλης ο Μπαζιάκας, το λέω καλά τον άνθρωπο, ορίστε, είναι μαζί μας και ξέρει πολύ καλύτερα τον Γιώργο. Λοιπόν, να του πούμε την καλησπέρα μας. Καλή εβδομάδα. Μας βλέπεις, σε βλέπουμε. Βασίλη μου, δεν ξέρω αν τα νοήματα πηγαίνουν να σου. Κανονίζει το πλάνο του, ετοιμάζει το πλάνο του. Γεια σου, Βασίλη. Κυρία Μαλέσκο και αγαπητή παρέα εκεί πέρα, καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου, ρε Βασίλη, που είσαι χαμογελαστός και ωραίος. Ναι. Γιατί όχι. Λοιπόν, Βασίλη μου, κάνε μας ένα σχόλιο τώρα με αφορμή το τρέιλερ και όλα όσα βλέπουμε από τον Γιώργο, ο οποίος έχει δαγκώσει τη Λαμαρίνα άγρια, αισθάνομαι. Συμφωνείς? Θα συμφωνήσω. Είναι. Τι θα τον κάνουμε, που πήγε και ρωτήθηκε στο Survivor, πες μου τι θα τον κάνουμε. Πώς τον βλέπεις? Κυρία Μαλέσκο, όπως ξέρετε κι εσείς, έρωσα ανήκατε μάχαν. Έρωτα, έρωτα ανήκετε στη μάχη. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι, αλλά αισθάνεσαι από αυτό που τον γνωρίζεις ότι για να το αισθανθεί, για να το εκδηλώσει έτσι, Βασίλη μου, ο Γιώργος, βρήκε πρόσφορο έδαφος ή είναι love is in the air, κατάλαβες? Το έχει χτίσει στο δικό του έτσι μυαλό. Love is certainly in the air, αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα χρειάζονται δύο άτομα για να ερωτευτούν. Όπως είδαμε, υπήρχε κάτι αμοιβαίο. Ο Γιώργος σίγουρα έκανε κάποιες κινήσεις, αλλά και η Μυριέλα έκανε κάποιες κινήσεις και λίγο φτάσαμε στο όμορφο αυτό πλάνο που βλέπουμε τώρα και ναι, σε όλες αυτές τις όμορφες καταστάσεις. Είναι το στυλ του αυτό, το στυλ γενικά της γυναίκας που θαυμάζει ο Γιώργος από όσο τον γνωρίζεις? Ή ήταν, ρε παιδί μου, μονόδρομος? Γιατί δεν είναι μόνο τα μάτια της, είναι όλο το φυσικ, όλη η εμφάνιση. Και βρέχει εδώ τώρα καρέκλες, ανάπηγες, Βασίλη μου, λέω, θα ανοίξει κανένα δρόμο. Δεν ξέρω και τι καιρό κάνει, που είσαι, αλλά... Είμαι στην πόλη, στα Φάρσαλα. Εγώ πιστεύω ότι σίγουρα η Μυριέλα είχε πολλά ωραία χαρακτηριστικά τα οποία τράβηξαν την προσοχή του Γιώργου σε πρώτο επίπεδο, ναι, και από εκεί και πέρα σίγουρα μέσα στο παιχνίδι. Η αγωνιστικότητα. Σιγά σιγά, ναι. Το τσαγανό που λέμε. Και... Αλλά εγώ πιστεύω ότι, ξέρετε τι, αυτό δεν άρχισε ίσως τώρα μόνο μέσα στο παιχνίδι, διότι και οι μαχητές και οι διάσημοι λίγο πολύ είχαν γνωριστεί και πολύ πριν αρχίσει το παιχνίδι. Ξέρετε, όταν είχαν επιλεχθεί, όταν πήγαιναν και όλες... φυσικά, ο Γιώργος, ας πούμε, είχε κατέβει στην Αθήνα 5-6 φορές. Ενώ ξέρεις ποιος μπαίνει μέσα, ψάχνεις στο Instagram, γίνεται αυτό. Κάτσε, τη σχέση του με τον Καλαφατά το είχαμε δει αυτό που λες, ισχύει. Αλλά ήταν στην ίδια ομάδα, αν θέλεις. Να γινόταν αυτό με την ομάδα των διασύμων είναι ο προβληματισμός και το έτσι κάτι που δεν ξέρω. Από όσο ξέρω εγώ... Είχαν γνωριστεί όλοι από πριν, διότι όσο ξέρω και πριν πετάξουν για τον Άγιο Δομήνικο, για 2-3 μέρες έμπαιναν και στο ίδιο ξενοδοχείο. Ναι, παιδιά, αφού καραντίνα και πέταξαν όλοι μαζί, αν και διάσημοι πέταξαν την επόμενη μέρα. Βασίλη, θέλω να ρωτήσω αν έχεις επαφή με τους γονείς του Γιώργου του Κατσαούνη και πώς το βλέπουν όλο αυτό, πώς το σχολιάζουν αυτό που συμβαίνει εκεί στον Άγιο Δομήνικο. Γενικά θα καμαρώνω σίγουρα το παιδί. Σίγουρα και το ειδήλιο πώς το βλέπουν. Ένα δευτερόλεπτο λίγο να το πω αυτό. Από όσο ξέρω, δεν συμβαίνει αυτό, Βασίλη, γιατί το θέλει η παραγωγή να μην συμβαίνει αυτό. Δεν θέλει να έρχονται κοντά οι διάσημοι με τους μαχητές. Άλλη ώρα φεύγουν σε άλλα μέρη είναι οι διάσημοι, σε άλλα μέρη είναι οι μαχητές. Άλλα ξενοδοχεία είναι. Ξεχωριστά φύγανε. Ακριβώς και με άλλα αεροπλάνα φεύγουν. Μήπως έτυχε απλά να συναντηθούν σε κάποια διαδικασία. Εκεί που συναντιόνται να συναντηθούν. Όχι, μόνο στο αγώνισμα, μόνο στο πρώτο αγώνισμα. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραία. Αλλά σίγουρα ο χρόνος που περνάνε την ώρα που βρίσκονται στα αγωνίσματα. Ναι, στα αγωνίσματα ίσως περνάνε αρκετό χρόνο εκεί. Για πες μου λίγο, Βασίλη. Ήθελα να πω ότι σίγουρα. Μισό λεπτάκι να απαντήσω. Εγώ ήθελα να πω ότι σίγουρα έχουν γνωριστεί και από πριν, διότι όταν έμαθαν ποιος θα είναι μέσα, είτε από τους διασύμους είτε από τους άλλους, σίγουρα γνωρίστηκαν, μπορεί να έχουν ανταλλάξει μνήματα, δεν ξέρω τώρα ο καθένας τι έχει κάνει. Αλλά θέλω να πω ότι δεν είδαν τον άλλον για πρώτη φορά στο Survivor. Οι γονείς τι λένε. Για πάμε στο θέμα τώρα. Σίγουρα οι γονείς είναι χαρούμενοι, ναι, έχουμε κάποιες επαφές. Σίγουρα είναι χαρούμενοι, καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια έκθεση στη δημοσιότητα και το οποίο χαίρεται κάθε γονέας, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα τι λένε, κοιτάξτε, ο Γιώργος δεν είναι επαγγελματίας, ούτε ηθοποιός και αυτό δεν είναι ένα έργο στην τηλεόραση. Ο Γιώργος είναι αληθινός. Το αντιπαραθέτεις με τη Μυριέλα που είναι ηθοποιός. Τους... Όχι, όχι, θέλω να πω ότι αυτό δεν είναι, είναι ο πραγματικός του εαυτός. Ναι. Τον βλέπουν οι δικοί του, τον βλέπουν οι συγγενείς του, οι φίλοι του, όλη η πόλη του, οπότε δεν θα έκανε κάτι άλλο το οποίο δεν αισθάνεται. Οπότε είναι σίγουρα αληθινό αυτό. Μιας και μιλάμε για τους γονείς, ξέρετε αν συμπαθούν τη Μυριέλα, αν έχουν εκφραστεί? Είναι χαρούμενοι, λέει ο άνθρωπος.
Αν συμπαθούν τη Μιριέλα. Μπορεί να είναι χαρούμενοι για τη συμπεριφορά του Γιώργου. Κοιτάξτε, δεν είμαι και στο. Και τι ακριβώς σκέφτονται, αλλά όταν βλέπει, νομίζω, ένας γονέας, και σίγουρα δεν μπορώ να εκφραστώ εκ μέρους των γονέων. Έτσι, ναι, λέω να έχεις ακούσει κάτι. Να σου πω όμως κάτι, Βασίλη. Θα σας πω τι πιστεύω εγώ. Πες. Όταν ένας γονέας βλέπει το παιδί του τόσο χαρούμενο, πιστεύω είναι χαρούμενος και αυτός. Πάντως, Βασίλη, στον κόσμο, για να ξέρεις, ένα πράγμα δεν αμφισβητείται, ότι ο Γιώργος έχει μια αγνή ψυχή. Είναι ένα καλό παιδί, ένα όμορφο παιδί. Ειλικρινά, αυτά δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να τα αμφισβητήσει. Αυθεντικός, φαίνεται. Και μάλιστα, αν με ρωτάς, υπάρχει και ένα πάτημα από τη Μιριέλα προς τον Γιώργο. Ιδάλλως, ο Γιώργος ίσως ενδεχομένως να μην έπαιρνε τόσο πολύ θάρρος να μπει σε μια διαδικασία να κάνει κάποιες κινήσεις. Απλά εγώ φοβάμαι, επειδή έχει εκφράσει η Μιριέλα ότι έχει μια σχέση έξω, όποια και να είναι αυτή, μην απογοητευτεί. Και σε αυτό το σημείο θέλω να μας πεις λίγο. Πώς θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί, πώς θα συμπεριφερθεί περίπου ο Γιώργος, αν μπορείς να μας πεις. Πώς θα συμπεριφερθεί σε ποια περίπτωση. Αν απογοητευτεί στο κομμάτι της Μιριέλας, γιατί η Μιριέλα έχει και μια σχέση έξω. Παραδείγματος χάρη να γυρίσουν Αθήνα και η Μιριέλα επιστρέψει στη σχέση της και όχι, σταματήσει αυτός ο ενθουσιασμός. Μην πηγαίνεις πολύ μακριά. Αν αρχίσει σιγά σιγά και απομακρύνεται από τον Γιώργο στα επόμενα επεισόδια τουλάχιστον. Κοιτάξτε, σίγουρα δεν μπορούμε να προβλέψουμε το μέλλον, οπότε ούτε εγώ ξέρω ακριβώς πώς θα αντιδράσει ο Γιώργος. Όπως καταλαβαίνετε, αυτές είναι πρωτόγνωρες καταστάσεις και για τον Γιώργο και για όλους εμάς που τον βλέπουμε στην τηλεόραση για πρώτη φορά. Πώς αντιδράσει, νομίζω ότι θα το εκλάβει όπως ακριβώς θα έχει εκλάβει οποιοδήποτε άλλος και από εσάς και από εμάς εδώ, όταν έχει βρεθεί σε παρόμοιες καταστάσεις. Φύση αισιόδοξος ο Βασίλης. Μ' αρέσει, Βασίλη. Βασίλη, περίμενε λίγο όμως. Θα δώσω το λόγο στο Φίλιππο τώρα, ο οποίος από την άλλη πλευρά, που είναι από το σόι του καμπρού, ή τη συνήθισε. Κάπως έτσι νιώθω. Τέλεια. Να δώσω και το λόγο στο Φίλιππο, να μας πει από τη δική του ματιά τώρα, να συνεχίσουμε αυτή την κουβέντα την οποία ξεδιπλώνομαι για το. Τι τελικά συμβαίνει, πώς το βλέπει ο κόσμος. Διαχωρίζεται θέση σου λέγοντας και εσύ ότι εντάξει, δεν ξέρουμε τι σχέση έχουν, πώς ορίζεται, τι συνθήκη, τι περιθώρια, τι ελευθερίες μπορεί να έχει δώσει. Έτσι είναι. Έτσι είναι, ναι. Και όπως επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί με τον Γιώργο τον Κατσαούνη. Γενικά είναι αντιδραστικό στοιχείο. Και όταν γύρισε η Μιριέλα, ορίστε. Είναι αντιδραστικό στοιχείο η Μιριέλα. Δηλαδή, άμα τη πούνε μην το κάνει, θέλει να το κάνει, σου βγάζει. Αντίδραση κάτι τέτοιο, εννοείς. Ναι. Παιδιά, κάθε δράση φέρνει και μία αντίδραση. Πολύ φιλοσοφημένα μου μιλά, ρε Φίλιππε. Λέμε ο χαρακτήρα τη, αν το έχει το στοιχείο, ρε παιδί μου, να την πιάνει. Ότι είναι, μου λε να μην το κάνω, θα το κάνω. Είναι δυναμική και εκρηκτική. Ναι. Αλλά είναι μία κοπέλα που σέβεται και έχει μάθει να ακούει. Mm-hmm. Να ακούει τους, την καρδιά της ή τους γύρω της. Γιατί και εγώ ακούω, αλλά ακούω το αισθητό μου. Τους πάντες. Και επειδή είπαμε εδώ ότι ο Γιώργος δεν είναι διάσημος και δεν ξέρει π.χ. τις κάμερες και τα φώτα. Γι' αυτό, πιστεύω ότι η Μιριέλα είναι πολύ αληθινό. Γιατί ήδη ξέρει το παιχνίδι. Και ήδη αγωητεύεται. Είναι ηθοποιός, γνωρίζει. Θα μπορούσε να προστατεύσει τον εαυτό της και να μην το κάνει. Ήδη όμως η Μιριέλα αγωητεύεται από αυτό. Από το γεγονός ότι ο Γιώργος είναι 100% εαυτός του. Και όταν λέμε, παιδιά, και όταν λέμε για τη Μιριέλα, τώρα έτσι, μην παρεξηγούμε πράγματα. Όταν λέμε ότι είναι αντιδραστική, επειδή το λένε κάποιοι συμπαίχτες της. Ναι, προφανώς και εγώ και όλοι μας είμαστε αντιδραστικοί. Όταν μας φέρνουν έναν περίεργο λόγο, έναν παράξενο λόγο, το να μην έχεις καλές σχέσεις με αυτόν τον άνθρωπο, να πρέπει να υπακούσουμε αυτά που μας λένε. Ειδικά όταν, σου χρεώνουν πράγματα που δεν ισχύουν. Δηλαδή το να σου χρεώνουν ότι η ομάδα δεν πάει καλά. Εξαιτίας... Ενώ έχει 3-4 παίκτες που δεν τα πάνε καλά. Εντάξει, και γιατί δεν αδικείται, γιατί σου λέει και να σου λένε ότι φταίει το ότι έχει έναν ενθουσιασμό με τον απέναντι παίκτη. Δηλαδή είναι παράλογο αυτό. Κοίταξε να δεις. Για τη Μιριέλα, Φίλιππε, θα το επιβεβαιώσει κι εσύ. Είναι πραγματικά άδικο να το πιστεύει, γιατί σου λέει αυτή τη στιγμή και οι μαχητές λένε ότι είμαι η καλύτερη παίκτρια. Αγωνιστικά έχει ρίξει πολύ πόνο, Φίλιππε, και θα ήθελα να με μάθει και εμένα βασκευαστικό. Η ομάδα τη όμω γι' αυτό το πράγμα. Την κατηγορεί. Γιατί την να σε κατηγορεί, γιατί είσαι σε μάθη. Μπει survivor. Δεν ξέρετε ποτέ, αλλά από την άλλη. Κάτι καραφιές όμως είδα, τι έμαθες. Φίλιππε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι, παιδιά, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό κομμάτι στο survivor. Είναι και η, η επιβίωση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που είσαι εκεί. Η συνύπαρξη. Είναι πολύ παράδοτος. Πάντως, ναι, συμφωνώ με τον Φίλιππο ότι ακούει η Μιριέλα πάντα σε ένα συμβούλιο, επειδή την παρατηρώ. Περιμένει να τελειώσουν όλοι και όταν θα τη απευθύνει το λόγο. Δύσκολα θα πεταχτεί. Και αντιλαμβάνομαι ότι. Πόσο, ρε παιδί μου, σε ένα κομμάτι το καταλαβαίνω ότι αδικείται εξαιτίας όλου αυτού που έχει γίνει με τον Κατσαούνη. Παρ' όλα αυτά, στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να είμαι έτσι συγκεκριμένη και σαφής, διαφωνώ στο πώς χειρίζεται το κομμάτι με τον Κατσαούνη και με τη σχέση της, αλλά
ποια είμαι εγώ που μπορεί να κρίνω αν έχει κάνει κάποια συμφωνία με τον σύντροφο. Να μάθουμε τι γίνεται. Εγώ θέλω να μάθω τι γίνεται στα Φάρσαλα όταν παίζει το Survivor. Και γενικώ τι λένε εκεί. Έλα, Βασίλη, πες μας. Δώσε μας το κλείσμα. Θέλω τον Παλμό, τον θέλω. Τον Παλμό. 9 η ώρα δεν κυκλοφορεί κανείς. Αδειάζουμε τα Φάρσαλα. Απαγόρευση κυκλοφορίας. Και όποιες καφετέριες και οτιδήποτε άλλο είναι ανοιχτό, έχει μία τηλεόραση και όλοι οι θαμώνες βλέπουν Survivor σαν να είναι Eurovision, σαν να είναι Champions League. Και ο Γιώργος έχει αρχίσει να συζητιέται πολύ, φαντάζομαι, στα Φάρσαλα ως πρόσωπο, έτσι. Πάρα πολύ. Εξάλλου, ξέρετε, τα Φάρσαλα είναι μια μικρή πόλη, 15.000 κατοίκων περίπου. Όλοι λίγο πολύ γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Και σίγουρα όταν ένας συντοπίτης μας και αγαπητός από την πόλη μας βγαίνει σε ένα τόσο μεγάλο TV show, όλοι στηρίζουμε. Καλέ, μάθαμε τα χωριά, Βασίλη, τα έλεγε επικαλούμενο, α πούμε, τι ψήφου και έλεγε. Ναι, όταν έκανε προεκλογικό αγώνα. Τι ωραίο όμως, Χαλβά να μας στείλετε. Είμαστε πουλικού, τι κάνουμε. Είμαστε και χαλβάδες όμως από τη φέρνη. Μη συγχωρείς, Βασίλη, που και αυτό που ζητήσαμε, αλλά αν θες, στείλ το κι εσύ. Θα πάει στον άνεμο, είναι ωραίος ο χαλβάς, παρ' άλλων. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Βασίλη πάρα πολύ. Αν και ο Γιώργος μας έβαλε φωτιές, σπινθήρες. Εν πάση περιπτώσει, ευχαριστούμε πολύ.